Ένα. Η προπονητική διαδικασία λοιπόν για το μαραθώνιο κάποιες φορές είναι αρκετά δύσκολη. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε μια προπονητική μονάδα στο τι κάνουμε πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά. Προσπαθούμε λοιπόν στο προηγούμενο γεύμα, ενδεχομένως και δύο γεύματα πριν από την κύρια μας προπόνηση, η τροφή μας να αποτελείται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που μερικές φορές αγγίζει το 70 με 80% από υδατάνθρακες. Μακαρόνια, ρύζι, ψωμί, πατάτα ως επιτοπλίστων. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης μπορούμε να καταναλώνουμε υγρούς υδατάνθρακες ή οποιαδήποτε μορφή στερεού υδατάνθρακα μπορεί να καταναλώσει κάποιος που να είναι εύπευτη κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Μετά την προπόνηση προσπαθούμε να έχουμε μια σύνθετη διατροφή που αποτελείται και από υδατάνθρακες αλλά και από πρωτεΐνες, συνήθως 60-40 αντίστοιχα, προκειμένου να έχουμε μια πολύ καλή αναπλήρωση και να ετοιμάσουμε τον οργανισμό μας για την επόμενη προπόνηση.